Λοιπόν, έχουμε σήμερα εκλογές για νέα νομαρχιακή επιτροπή στα Χανιά. Ο κόσμος έρχεται, έχει μεγάλη προσέλευση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαδικασία η οποία έχει οργανωθεί με τέτοιο τρόπο για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί και πιο εύκολα και γρήγορα ο κόσμος. Υπάρχουν τα τρία κέντρα τα οποία έχουμε βάλει προς το παρόν, τα βάλαμε γιατί ήταν πολύ στενές οι προθεσμίες που είχαν μπει από την Αθήνα, οπότε τα κέντρα τα οποία μπορεί να ψηφίσει κάποιος είναι ένα στον Πλατανιά, το οποίο είναι στον Ταυρονίτη, στο παλιό κοινοτικό γραφείο, ένα στην Αποκόρονα είναι στο Δημαρχείο Βρυσσών και ένα στα Χανιά, εδώ στα γραφεία μας, είναι Άρχο 36. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι σε κάθε περίπτωση ξεκινάμε από Δευτέρα τη μάχη για τις ευρωεκλογές. Με όσες δυνατότητες έχουμε, με όλο τον κόσμο που έχουμε, αυτή τη στιγμή τα μέλη μας είναι 3.300 περίπου γραμμένοι. Βέβαια δεν περιμένουμε προφανώς όλοι να ψηφίσουν. Υπάρχουν δυσκολίες σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές που θα δούμε πώς θα λυθεί το θέμα και εκεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, το φθινόπωρο, φέτο έχει προγραμματιστεί να γίνει συνέδριο καταστατικό, στο οποίο θα γίνουν και οι αλλαγές καταστατικές, θα υπάρχουν και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία χρειαζόμαστε για να έχουμε και πολύ μεγαλύτερη επικοινωνία με τον κόσμο και θα γίνουν εκλογές και για Κεντρική Επιτροπή και για Νομαρχιακές και τις οργανώσεις μελών. Με αυτή την έννοια το βάρος δίνεται από εδώ και πέρα από Δευτέρα στην ευρωεκλογική περίοδο που θα έχουμε μέχρι τις ευρωεκλογές, ώστε το κόμμα μας να πάει με όσο δυνατόν συμμετοχή μεγαλύτερη στον κόσμο και να είμαστε αυτή τη στιγμή με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.